την 12η αγωνιστική, που είναι και η τελευταία του πρώτου γύρου, συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League 2. Η Κοζάνη μπορεί να έχει αυτή την αγωνιστική το προγραμματισμένο της ρεπό, αλλά προετοιμάζεται για το αναβληθέν παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ Β, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Στην Κοζάνη παραμένουν μια δυνατή παρέα και αυτό φαίνεται εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Άπαντες, είτε αυτοί που παίζουν βασικοί, είτε αυτοί που έρχονται από τον πάγκο, αγωνίζονται με πείσμα μέχρι το τελευταίο λεπτό με στόχο το τρίποντο και μια καλή εμφάνιση. Το θετικό αποτέλεσμα και την καλή εμφάνιση θα επιδιώξουν οι Ερυθρόλευκοι και στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ Β. Απέναντι στην ΑΕΚ, οι ποδοσφαιριστές του Άγγελου Διγκόζη πρέπει να παίξουν έξυπνα με την ίδια αγωνιστικότητα και φιλοσοφία που έχουν επιδείξει έως τώρα, έτσι ώστε να χτυπήσουν τα αδύνατα σημεία της αντίπαλης ομάδας και να φύγουν από την αναμέτρηση κερδισμένοι. Να δούμε την 13η αγωνιστική. Μακεδονικός ΑΕΚ Β, Αναγέννηση Καρδίτσας Λεβαδιακός, Λάρισα Απόλλων Πόντου, Αιωλικός Ηρακλής, Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β, Ρεπό Κοζάνη Καμπανιακός. Στη βαθμολογία, ο Λεβαδιακός 26 βαθμούς, Λάρισα 21, Μακεδονικός 19, Νίκη Βόλου 15, Κοζάνη και Αναγέννηση Καρδίτσας στους 14 βαθμούς, 13 βαθμούς ο ΠΑΟΚ Β, ο Ηρακλής στους 12, Αιωλικός 11, ΑΕΚ Β 10 βαθμούς, Απόλλων Πόντου 8, ο Καμπανιακός στους 6 και ο Ορμοπός Αριδέας που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Εκκρεμεί ο αγώνας της 10ης αγωνιστικής ΑΕΚ Β Κοζάνη που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη όπως είπαμε. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στη Super League 2 και η Κοζάνη έχει το ρεπό της. Την Τετάρτη όμως έχει το αναβληθέν παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ Β. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Παναγιώτης Τσακυρίδης, ο προπονητής τερματοφυλάκων Θόδωρος Γκίτκος και οι ποδοσφαιριστές Δημήτρης Τάτσης, Σάκης Κανούλας και Ξενοφών Πάνος. Η ομάδα φτιάχτηκε έτσι ώστε να μην τα παρατάει. Ένα παράδειγμα αυτό με τον Ηρακλή. Όπως έχουμε πει, αυτό που ο στόχος της ομάδας ήταν να παρουσιάσουμε ένα δυνατό σύνολο, ανταγωνιστικό. Στα μέχρι τώρα παιχνίδια είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλους πόντους. Κάποια παιχνίδια που τα χάσαμε στην λεπτομέρεια, αλλά και από πολύ μεγάλη ατυχία. Αυτό το που είναι θετικό είναι ότι η ομάδα μας έχει DNA, παλεύει όλα τα παιχνίδια. Καταφέραμε να αποδείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα που δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο. Βέβαια, σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο και είμαστε αισιόδοξοι στο μέλλον να πάμε ακόμα καλύτερα. Είσαι ο άνθρωπος που κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχεις δημιουργήσει αυτή την ομάδα. Νιώθεις δικαιωμένος για αυτό που παρουσιάζει η ομάδα γενικά? Εντάξει, μόνος μου δεν τη δημιούργησα. Σίγουρα με συνεργασία του άξιου προπονητή, του κυρίου Διγκόζη. Ο στόχος ήταν αυτός, να κάνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Τα παιδιά που έχουμε αποκτήσει, που πλαισιώνουν την ομάδα, είναι όλα παιδιά τα οποία έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια στις επαγγελματικές κατηγορίες, ειδικά στη Β και κάποιοι και Α εθνική. Ο κόσμος της Κοζάνης έχει συνειδητοποιήσει ότι η Κοζάνη πλέον έχει μπει για τα καλά στο χάρτη το ποδοσφαιρικό που λέμε. Μας σέβονται και οι αντίπαλοι και αυτό φαίνεται. Και είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα στο τέλος θα πετύχει το στόχο της. Ο Γενάρης είναι κοντά. Σχεδιάζουμε τίποτα με συνεργασία με τον προπονητή, κάποια ενίσχυση? Ναι, οπωσδήποτε. Έχουμε εντοπίσει κάποιες αδυναμίες, όπως έχουν και όλες οι ομάδες. Θα τελειώσουν τα παιχνίδια και θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα μαζί με τον κόουτς. Θοδωρή, η ομάδα δείχνει μέταλλο. Έτσι, μέταλλο νικητή. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι και του προπονητή ότι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι, και έτσι είναι το λογικό. Και νομίζω ότι όταν συνεχίσουμε έτσι και δικαιωνόμαστε στα παιχνίδια. Όχι μόνο δικαιώνεστε, αυτό φαίνεται και στον χόρτο. Η συνεργασία όλου του team σαφήνει ικανοποιημένο.
Οπωσδήποτε. Όταν υπάρχει, το είπα και άλλη φορά, σεβασμός ο ένας στον άλλον και βγαίνει δουλειά μέσα στην προπόνηση, νομίζω έχει αντίκτυπο και στο αγωνιστικό κομμάτι αυτό. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλει διάρκεια η ομάδα και σε αυτό δουλεύουμε για να έχει η ομάδα διάρκεια και να μπορεί, ας πούμε, να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Με το επίπεδο των τερματοφυλάκων της Κοζάνης. Εντάξει, είμαστε σε καλό επίπεδο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποια κομμάτια να βελτιώσουμε. Γι' αυτό πολεμάμε και αγωνιζόμαστε κάθε προπόνηση και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Και πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή τερματοφυλάκων να κρατάει σε αυτό το επίπεδο και σε ψηλά πάντα, σε εγρήγορση, τους 2-3 τερματοφύλακες. Η δουλειά του τερματοφύλακα είναι να είναι πάντα σε εγρήγορση. Νομίζω και με τη δουλειά που γίνεται στην προπόνηση, βάσει των απαιτήσεων του κάθε παιχνιδιού, ας πούμε, ή τις απαιτήσεις που έχει ο κάθε τερματοφύλακας πάνω στο κομμάτι της δουλειάς, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Δημήτρη, όταν ερχόσουν από Ζάνη, έχεις κάνει κάποιες δηλώσεις ότι νιώθεις πολύ ευχαριστημένος που έρχεσαι σε μια ομάδα οργανωμένη. Μετά από αυτό τον καιρό που πέρασε, νιώθεις δικαιωμένος για την επιλογή σου? Ναι, σίγουρα νιώθω δικαιωμένος και αγωνιστικά και διοικητικά. Όλα στην ομάδα είναι πολύ καλά. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά αγωνιστικά θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα κάποιες φορές θα δικαιωθούμε, άλλες μπορεί να είμαστε άτυχοι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, κατά το τελευταίο αγωνιστική, καταφέραμε, πήραμε και ένα βαθμό από μια δύσκολη έδρα και μια καλή ομάδα. Και προχωράμε. Στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Δημήτρη, η ομάδα έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι είναι έτσι φτιαγμένη που δεν τα παρατάει. Ακόμα και στο τελευταίο λεπτό ήρθε ο βαθμός. Μπροστά μας όμως έχουμε ένα άλλο δύσκολο παιχνίδι, έτσι, ΑΕΚ Β'. Ναι, κάθε μάτς είναι δύσκολο και κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Πρέπει να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα. Είναι ένα καινούριο παιχνίδι, άλλες απαιτήσεις και να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Σε κάθε παιχνίδι, είτε παίζουμε εντός είτε εκτός, πάμε για 3 βαθμούς. Είσαι 23 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έχεις και πολλές συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες στον Διαγόρα. Και τώρα Κοζάνη. Εγώ θέλω, και έχει ειδική βαρύτητα, αν και νεαρός, μια όχι σύγκριση, ότι η ομάδα της Κοζάνης είναι αρκετά ψηλά σε αυτό το τομέα, στον επαγγελματισμό. Ναι, είναι πολύ καλά. Υπάρχει πολύ συναγωνισμός μέσα στην ομάδα. Όλοι προσπαθούν να κερδίσουν μια θέση και γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια καλή εικόνα αγωνιστικά, επειδή όλοι είναι συγκεντρωμένοι και διεκδικούν θέση στην δεκάδα κάθε αγωνιστική. Ξάκη, επιστρέφεις και μάλιστα με τη σφραγίδα σου στο μάτς με τον Ηρακλή. Ναι, ήταν μια δύσκολη περίοδο για μένα. Είχα έναν τραυματισμό. Ευτυχώς τον ξεπέρασα, αν και μου πήρε αρκετό καιρό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που σιγά σιγά μπαίνω κι εγώ στα παιχνίδια και βοηθά την ομάδα όσο μπορώ. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να νιώθει σαν θηρίο στο κλούβι, έτσι? Εντάξει, για έναν αθλητή γενικά είναι ό,τι χειρότερο να έχει έναν τραυματισμό. Το να βλέπει τους συμπαίκτες του να προπονούνται καθημερινά, να παίζουν παιχνίδια και να μην μπορεί να βοηθήσει είναι πολύ άσχημο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Επέστρεψε και είμαι πολύ χαρούμενος, όπως είπα. Επέστρεψες μάλιστα και χρυσή αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Στο 82-83 μπήκες. Στο 83 λεπτό, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον γκολ συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα και έδωσε ένα βαθμό στην ομάδα που θα είναι πολύ σημαντικός για τη συνέχεια και εύχομαι και ευελπιστώ να είναι ανάλογη συνέχεια. Από εδώ και πέρα έχουμε την ΑΕΚ, έτσι, άλλο δύσκολο μάτσο. Δύσκολο παιχνίδι. Πολύ καλή ομάδα που έρχεται από 2 νικηφόρα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αρκετές μέρες να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Ξενοφών, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου γύρου. Την Τετάρτη με την ΑΕΚ Β' το τελευταίο παιχνίδι. Νιώθεις ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα παρουσία της ομάδος? Θεωρώ ότι όπως ξεκίνησε η ομάδα, μια νεοφώτιση ομάδα στην παραπάνω κατηγορία όπως ήμασταν εμείς μετά από τόσα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Επίσης, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερους βαθμούς, γιατί η εικόνα της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή. Το βλέπετε κι εσείς. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε 5-6 βαθμούς παραπάνω. Αλλά οκ, okay, εμείς προχωράμε, δουλεύουμε σωστά και το μέλλον το βλέπουμε πολύ καλύτερο. Το προηγούμενο μάτς με τον Ηρακλή,
το τελευταίο λεπτό χειρουργικά των καθυστερήσεων του παιχνιδιού. Πήρατε τον βαθμό. Ένα βαθμό που σύμφωνα και με τα λεγόμενα του προπονητή ότι μπορούσατε ακόμα και νίκη. Προφανώς συμφωνώ με τον coach. Αν και στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε πάρα πολύ καλά, χωρίς ο αντίπολος να μας δημιουργήσει κάποιες φάσεις. Από ένα δικό μας ατομικό λάθος δεχτήκαμε το γκολ. Αλλά όταν μπήκαμε μέσα στο ημίχρονο, ο coach μας είπε κάποια πραγματάκια πολύ σημαντικά. Μας τόνισε ότι είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Και έτσι μπήκαμε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μόνο μία ομάδα υπήρχε μέσα στο παιχνίδι και αυτοί ήμασταν εμείς. Εγώ δυστυχώς κερδίσαμε ένα πέναλτι, δυστυχώς δεν κατάφερα να βάλω τον γκολ. Μετά από αυτό η ομάδα δεν έπεσε ψυχολογικά, ίσα ίσα δώσαμε ακόμα παραπάνω, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες σημαντικές. Και ήρθε στο τέλος η δικαίωση, γιατί όταν παλεύεις τα μάτς μέχρι το τέλος, σίγουρα θα έρθει η δικαίωση. Και δικαιώμασταν όχι μόνο να πάρουμε την ισοπαλία, να κερδίσουμε. Αυτό δεν έγινε, αλλά όπως έχει πει και ο προπονητής, πρέπει να παλεύουμε τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό, όπως έγινε και με τον ΠΑΟΚ, που δυστυχώς χάσαμε. Πάλι είχαμε μια τρομερή παρουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά όταν παλεύεις μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μην στο δώσει το ποδόσφαιρο. Αυτό τόνισε και ο κόουτς, ότι πρέπει να πεθαίνουμε μέσα στο γήπεδο και πραγματικά. Εντάξει, αυτό που θέλει να περάσει ο κόουτς ήταν έτσι όπως ήταν και σαν ποδοσφαιριστής που ήταν μέσα στο γήπεδο καμικάζι. Έτσι θέλει να είναι και οι ποδοσφαιριστές του. Θέλει όλοι από την προπόνηση, γιατί ό,τι κάνει στην προπόνηση βγαίνει και στο παιχνίδι. Θέλει οι ποδοσφαιριστές όλοι να δίνουν το 100%. Και αυτό βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο να μην ήμασταν πάρα πολύ καλοί, να μην δίναμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, πάντα δεν μπορείς να κερδίζεις, αλλά δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην δίνουμε και τη ζωή μας μέσα στο γήπεδο για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα, άμα κάνει κανείς flashback πίσω στο γήπεδο, θα πούνε ότι πραγματικά μπορούσαμε να ήμασταν με περισσότερους βαθμούς παρά με λιγότερους. Δηλαδή, χάσαμε στις λεπτομέρειες αρκετά παιχνίδια. Ναι, ναι, συμφωνώ. Εντάξει, αυτό είναι και ίσως αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι η ομάδα είχε πάρα πολλά χρόνια να είναι στη Super League 2. Αυτό συμβαίνει. Απλά αυτό που σας είπα και πριν είναι ότι αν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει και στο δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας το δώσει. Γιατί το βλέπετε κι εσείς ότι η ομάδα δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά δυστυχώς δεν μετουσιώνουμε τις ευκαιρίες σε γκολ. Αλλά okay, αυτό θα έρθει, θεωρώ, και με τη δουλειά μέσα και με το πείσμα που έχουμε. Πιστεύω θα έρθει και θα πάρουμε και συνεχόμενα παιχνίδια. Ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα, την Τετάρτη, με την ΑΕΚ Β. Ναι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Σίγουρα δεν ξέρουμε και ποιους παίκτες μπορεί να κατεβάσουν από την πρώτη ομάδα, γιατί αυτό με τις δεύτερες ομάδες καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο. Μέχρι 5, αν δεν κάνω λάθος, μπορούν να κατεβάσουν. Ναι, μπορούν να κατεβάσουν. Εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε αυτά που θα μας πει ο προπονητής μας μέσα στην προπόνηση, την ανάλυση που μας κάνει, να μπούμε στη διαδικασία να δουλέψουμε σκληρά για αυτό το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει, μπορούμε να πάρουμε σίγουρα τους 3 βαθμούς μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη έδρα, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί και αυτοί χρειάζονται τους βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι αν είμαστε σοβαροί, μπορούμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Έτσι. Και εξάλλου το δείξατε και το αποδείξατε ότι ο Κοζάνη φέτος δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο. Ακριβώς. Σε όλα τα παιχνίδια προφανώς πηγαίνουμε για την νίκη. Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει, κάποιες φορές δεν συμβαίνει, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε μέσα στα 90 λεπτά θα δώσουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τους 3 βαθμούς. Με την 14η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στο δεύτερο όμιλο. Ο Εορδαϊκός θα πάρει τους 3 βαθμούς χωρίς να υδρώσει, αφού ο Μαγνησιακός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Η Καστοριά από την άλλη ταξιδεύει Ζάκυνθο για ένα δύσκολο παιχνίδι με την τοπική ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Κατσαρού έχουν δείξει πως μπορούν και τα καταφέρνουν μια χαρά απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους. Αυτό θα επιδιώξουν και μέσα στη Ζάκυνθο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει σταθερά επάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Να δούμε την 14η αγωνιστική. Φίκη Αστέρας Πετρητή, Ζάκυνθος Καστοριά, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Λευκύμη, Μαγνησιακός Εορδαϊκός, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Πιερικός Θεσπρωτός, Θύελλα Κατσικάς Βορώνος, Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού Νέα Αρτάκη, Αναγέννηση Άρτας Βατανιακός και Λελέρ Τρίκαλα. Στη βαθμολογία, Σβορώνος 30 βαθμούς,
Εθνικός Νέο Κεραμιδίου και Αρτάκης στους 28, από 27 βαθμούς Αστέρας Λεανοκλαδίου και Πιερικός, 24 βαθμούς Ιζάκυνθος, στους 23 η Καστοριά, 22 τα Τρίκαλα, Αναγέννηση Άρτας 19, Κιλελέρ 18, Αστέρας Πετρητή 15 βαθμούς, Θεσπρωτός 14, Θύελλα Κατσικά και Εορδαϊκός στους 13, Βατανιακός 12, Λευκίμη 8, Υφίκη στους 6 βαθμούς και ο Μαγνησιακός που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης με την 12η αγωνιστική στην Α κατηγορία και την 8η αγωνιστική στη Β κατηγορία. Μπήκαμε στο Δεκέμβριο, στο μήνα των Χριστουγέννων, και μπορεί η θερμοκρασία να άρχισε να πέφτει. Στα πρωταθλήματα όμως της ΕΠΣ Κοζάνης που συνεχίζονται σε φουλ ρυθμούς, η αδρεναλίνη συνέχεια ανεβαίνει. Όσο οι αγωνιστικές περνάνε, τόσο η αγωνία κορυφώνεται. Το τοπίο και στις δύο κατηγορίες θολό. Τα παιχνίδια και αυτό το Σαββατοκύριακο πολλά και αμφίρροπα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Στην Α κατηγορία, 12η αγωνιστική, Τιτάν Σερβίων Δαναή Κοζάνης, Ιωνικός Περδίκα, ΠΑΟ Κύλων Κρόκος, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Βελβεντό, ΑΕΠ Κοζάνης Μακεδονικός Κοζάνης, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, ΑΕΠ Κοζάνης Ατρόμητος Πολεμαίδας, ΡΕΠΟ, ο Μακεδονικός Σιάτιστας. Στη βαθμολογία, ΠΑΟ Κύλων 28 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 24, Μακεδονικός Κοζάνης και Περδίκας στους 21, Μακεδονικός Σιάτσας 18, Τιτάν Σερβίων 17, από 14 βαθμούς στο Βελβεντό και η Δαναή Κοζάνης, 9 βαθμούς Ατρόμητος Πτουλεμέδας και Κρόκος, στους 8 η ΑΕ Κοζάνης, 6 ο Ιωνικός και η ΑΕ Κοζάνης που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Στη Β κατηγορία, 8η αγωνιστική, Αναγέννηση Λιβαδερού, Ερμής Παντολορεύματος, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Βυζαντινός Αετός, Ακρίτες Κοζάνης, Αλιάκο Νεανής, ΠΑΟ Κύλων Β, Αναγέννηση Αργύρου, Δόξα Βερμίου Πύργων, Δάφνη Πολυμήρου. Στη βαθμολογία, Δόξα Βερμίου Πύργων 19, ΠΑΟ Κύλων Β 14, Αναγέννηση Αργύρου 13, Δάφνη Πολυμήρου 10 βαθμούς, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης 9, Αλιάκο Νεανής στους 8, η Αναγέννηση Λιβαδερού 7, Βυζαντινός Αετός 6 βαθμούς, Ακρίτες Κοζάνης 5 και ο Ερμής Πλατανορεύματος 1 βαθμό. Εκκρεμούν οι αγώνες, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης Ερμής Πλατανορεύματος, ΠΑΟ Κύλων Β, Αναγέννηση Λιβαδερού. Αμφίροπο παιχνίδι στην Άρδασα μεταξύ του δυνατού φέτος Μέγα Αλέξανδρου με το πάντα υπολογίσιμο Βελβεντό. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν από την Άρδασα ο προπονητής Τέλης Καλπακίδης και από το Βελβεντό ο προπονητής Δημήτρης Κουτσόνας. Τέλη, να πούμε δύο λόγια για το παιχνίδι πρώτα εδώ το, με τον Περδίκα, τον Τέρμπι. Ένα καλό ποιοτικό παιχνίδι. Πλήρωσε το πρώτο ημίχρονο η Άρδασα. Τα είπε όλα μόνος. Κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Δεν λειτουργήσε σωστά τίποτα, θα λέγαμε. Και αυτό είναι που πληρώσαμε σήμερα, ακριβώς. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Η ομάδα του Περδίκα πέτυχε δύο πολύ όμορφα γκολ. Προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο πάρα πολύ. Μειώσαμε νωρίς το σκορ. Μέχρι το 60 το μειώσαμε σε 3-2. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όμως κρατάμε την εμφάνισή μας στο δεύτερο ημίχρονο. Τα παιδιά ανταπεξήλθαν πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, δείξανε χαρακτήρα. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και να μας μείνει. Πρέπει να μάθουμε και από τα λάθη του πρώτου ημίχρονου. Ήταν το χειρότερό μας ημίχρονο μέχρι στιγμής, χειρότερο και από τον ΠΑΟΚ Κύλων. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε να κρατήσουμε κάτι άλλο, να πούμε κάτι. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα όμως έχει ακόμα δρόμο, είναι ακόμα ο πρώτος γύρος δεν έχει τελειώσει. Ένα παιχνίδι άλλο, ένα παιχνίδι μάλλον έρχεται στην έδρα σας με το Βελβεντό, ένας αντίπαλος σκληροτράχυλος, αν μην κι άλλο. Ναι, όπως έχουμε πει, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν ξεχωρίζουμε κάποιο παιχνίδι. Εντάξει, το σημερινό μπορεί να χαρακτηρίζεται ντέρμπι. Ήταν άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως και αυτό που έρχεται με το Βελβεντό. Δεν έγινε κάτι. Και ήταν, όπως έχω πει και πιο παλιά, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε, σίγουρα μας μένει η πικρία από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε την αντίδραση που βγάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο και πάνω σε στην ίδια αντίδραση θα δουλέψουμε και στην ίδια μέσα στη βδομάδα, μάλλον που έρχεται, για το επόμενο μας παιχνίδι. Coach, μετά την μεγάλη
πρόκριση και μάλιστα στην παράταση με αντίπαλο τη ΝΑΕΚ με σκορ 2-3, έρχεται μπροστά σε ένα άλλο παιχνίδι δύσκολο μέσα στην Άλβασα. Έναν δύσκολο αντίπαλο, φέτος η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, ο Μέγας Αλέξανδρος Άλβασας, συν ένα πρόβλημα της κούρασης. Ναι, σημαντικό. Εσάς. Κοιτάξτε τώρα η Άλβασα, εγώ νομίζω ότι και μόνο η παρουσία εκεί του κύριου Καλογυρλίδη ήταν σίγουρο ότι θα κάνει καλή πορεία. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έμπειρος, φαίνεται οργανωτικός και βλέπω πώς, όσες φορές είδα την Άρδεσα, πώς κατεβαίνει, πώς στείνεται στο γήπεδο, πώς συμπεριφέρεται. Νομίζω είναι υπόδειγμα και νομίζω ότι σε αυτό βοηθάει. Και μπράβο του και νομίζω ότι τέτοιοι χρειαζόμαστε, τέτοιους ανθρώπους, να είναι σε ομάδες για να υπάρχουν. Γιατί και η Άρδεσα έκανε μια, νομίζω πέρασε μια δύσκολη πορεία πριν πάλι ξανααναστηθεί, βασικά μέσα από τις τάχτες, θα το πω αυτό, και ξαναέρθει εκεί πάνω και μπορεί και πρωταγωνιστεί. Νομίζω σίγουρα δύσκολο παιχνίδι, δύσκολος αντίπαλος, αξιόλογος. Αλλά δεν είναι, το λέω πάντα, δεν είναι μάτς τα οποία μας καίνε. Το μάτς μας καίνε είναι ο Βαθύλακος το επόμενο, το Σάββατο. Αυτό είναι ένα μάτς. Θα πάμε, μπορεί να ξεκουράσουν και κάποιους παίχτες. Να πάρουν κάτι. Ναι, να αντιμετωπίσετε και την κούραση. Ναι, και την κούραση. Και προτιμάμε, εντάξει, θα πάμε να παίξουμε. Όχι ότι θα χαριστούμε, αλλά δεν είναι και κάτι που μας ενδιαφέρει ότι σε αυτό το μάτς να πάρουμε κάτι. Ό,τι έρθει, καλό θα είναι και κέρδος, όχι χάσιμο. Και δύο λόγια τώρα, ναι. Γενικά. Το πρώτο γύρο τελειώνει σε δύο αγωνιστικές. Ένα γρήγορο φλάσμα. Ένα γρήγορο, όσο μπορούμε πιο γρήγορο, κύριε Γιώργο. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα, όπως είχαμε πει, ότι θα είναι κάποιες ομάδες που θα ξεχωρίσουν. Νομίζω ότι η ομάδα που δεν περιμέναμε και δεν λέγαμε το καλοκαίρι ότι θα ξεχωρίσει είναι η Σιάτιστα. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά που πήγαν εκεί περάσαν γρήγορα τη φιλοσοφία τους. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουν έτσι, η Σιάτιστα για μένα πιστεύω στο δεύτερο γύρο θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μου αρέσει ο τρόπος που παίζει και νομίζω ότι θα είναι οι ομάδες που λέγαμε ότι θα είναι ο Μακεδονικός Σπερδίκας σκύλα. Νομίζω η επόμενη θα είναι η Σιάτιστα, η οποία θα είναι σίγουρα στα play-off και σίγουρα θα είναι η ευχάριστη έκπληξη. Με ανεβασμένη την ψυχολογία, ο Περδίκας μετά την νίκη του στο ντέρμπι με την Άρβασα έχει άλλο ένα δύσκολο έργο να φέρει εις πέρας μέσα στον Ιωνικό. Να δούμε τι δήλωσαν ο προπονητής του Περδίκα Γιώργος Θεοδωρίδης και οι ποδοσφαιριστές Στέλιος Τσεμπερλίδης και Γιώργος Σιμεωνίδης. Η νίκη, η σημαντική νίκη, ανήκει στο παρελθόν. Έτσι, μπροστά μας ένα άλλο παιχνίδι δύσκολο. Μια ομάδα που παλεύει με αντίθετους βίους, βέβαια, που παλεύει για τη σωτηρία της μέσα στον Ιωνικό. Η ομάδα θα πάει χαμηλά την μπάλα και να ανταπεξέλθει και σε αυτό το παιχνίδι. Άμα δούμε τα αποτελέσματα τα δικά μας, Γιώργο, δεν του Περδίκα, είναι ότι εμείς δεν φοβόμαστε τα ντέρμπι. Έχουμε κάποια θέματα με τα εύκολα παιχνίδια. Δεν αντιμετωπίζουμε κανένα παιχνίδι εύκολο. Όλα τα παιχνίδια μας είναι ντέρμπι. Γιατί ακόμα και ο Τάκηλα και ο Μακεδονικός θα πάει να παίξει μια υποτιθέμενη, πάλι λέμε, εύκολη έδρα, αντιμετωπίζει προβλήματα πολλά. Έτσι. Θα πάμε με την ίδια σοβαρότητα όπως θα αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πάρει τα μαθήματά μας. Στις δύο σοπαλίες που σου είχα πει ότι μας πληγώνουν αυτές οι δύο σοπαλίες και δεν με πληγώνουν τα ντέρμπι όσο αυτές οι δύο σοπαλίες. Τα εύκολα παιχνίδια είναι 6 βαθμοί. Το ντέρμπι είναι 3 για μένα. Θα πάμε με σοβαρότητα να διεκδικήσουμε τη νίκη και εύχομαι να τερματίσει, να μπούμε στα Χριστούγεννα και να έχουμε κάνει τους 6 βαθμούς που θέλουμε ακόμα. Και για του χρόνου ξεκινάμε από την αρχή. Πάλι. Η νίκη με την Άρδασα, δηλαδή κρατάει μέσα στους στόχους την ομάδα σου, Γιώργο. Μας κρατάει κοντά στα play-off. Έτσι. Το θέμα του να πάρουμε το πρωτάθλημα ποτέ δεν με απασχολούσε και ήταν ο δικός μου πρωταρχικός στόλος. Τώρα, αν ας πούμε, ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε λέει πάμε τρένο και παίρνουμε πρωταθλήματα, εμένα από το ένα τι μπαίνανε, από το άλλο βγαίνανε. Το θέμα μου εμένα ήταν όσο γίνεται να παίξει περισσότερη ομάδα ποδόσφαιρο. Να μην τελειώσει τον Μάρτιο, να τελειώσει τον Μάιο. Γιατί υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι μικρής ηλικία και πρέπει να παίξουν. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, πώς είδες το μάτς, το ντέρμπι με την Άρδας? Πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει. Εγώ πίστευα στους συμπαίχτες μου. Μπήκαμε ένα πολύ δυνατό ημίχρονο. Εγώ πιστεύω το πιο δυνατό που έχουμε μπει φέτος. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και όχι μόνο στα πρώτα ημίχρονα. Έβαλες και ένα υπέροχο γκολ, έτσι, κατά κοινή ομολογία. Για πες μου, το σημάδεψες, δηλαδή το κυνήγησες το γκολ, γιατί είναι αλήθεια, κάθε όμορφο γκολ είναι και τυχερό. Έτσι. Να πω την αλήθεια, το πίστεψα. Γιατί ήμουν μαζί με τον Σιμεωνίδη και τον είπα άσε μου την μπάλα. Γιατί μίλησε ο coach και λέει άστο τζεμπ. Αλλά εντάξει. Πες μου τα συναισθήματα όταν είδες την μπάλα να κρυφώνεις στο παραθυράκι. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι μια φορά γίνονται. Τι να πω. Η ομάδα συνεχίζει μέσα στους στόχους, όπως μας είπε και ο προπονητής. Έχουμε απέναντι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί όλα τα παιχνίδια αντιμετωπίζονται έτσι σαν δύσκολα. Πώς θα αντιμετωπίσετε και να κατεβάσετε την μπάλα χαμηλά για να αντιμετωπίσετε και τον Ιωνικό?
Ο Ιωνικός, από ό,τι έχω δει, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Έμπειρη κιόλας. Έχει έμπειρους παίχτες. Όπως πηγαίνουν σε όλα τα μάτια, έτσι θα πάμε. Το μόνο που εγώ που έχω παρατηρήσει στην ομάδα είναι ότι όταν πάμε χαλαρά, το χάνουμε και στα υποτιθέμενα εύκολα παιχνίδια. Γιατί στα ντέρμπι έχουμε πρωταγωνιστήσει, εκτός εντάξει στα κύλα στο 80 κρίθηκε το μάτς. Η ομάδα έχει χτιστεί έτσι ώστε να πρωταγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα. Είμαστε ακόμα μες στους στόχους μας. Όταν μια ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, δεν είναι μόνο η καλή εμφάνιση, είναι και ότι πρέπει να κερδίζεις και με μισό μηδέν. Κάτι που μας είπε και ο προπονητής σου, ότι η ομάδα αντιδράει πολύ καλά στα ντέρμπι, αλλά ένα θεματάκι τα έχει στα υποτιθέμενα εύκολα παιχνίδια. Ένα υποτιθέμενο εύκολο Γιώργο παιχνίδι να σου... μπορεί να είναι και με τον Ιωνικό. Τώρα παίζεται μέσα στο Ιωνικό που είναι μια δύσκολη έδρα όμως, έτσι. Γιώργο, να σου, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μας σε τελικές προσπάθειες κάνει πολλές. Δηλαδή, πλασματικά είναι αυτά τα σκορ μέσα στον Κρόκο, το Χ μας. Εντάξει, εδώ με τη Σιάτιστα δεν θα το πω, ας πούμε, ήταν ένα ντέρμπι, δίκαιο το αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου, 2-2, αλλά κάνουμε, δημιουργούμε και υστερούμε, δηλαδή στην τελική προσπάθεια υστερούμε. Εντάξει, θα το διορθώσουμε μέσα από τις προπονήσεις μας, δουλεύουμε εδώ όλοι, είμαστε μια οικογένεια, έχουμε καλό κλίμα, αυτό που φαίνεται μέσα στο γήπεδο, είμαστε, δηλαδή, είναι μόνο μέσα στην υπερένταση, το βγάζουμε, ο καθένας έχει σφιγμούς πολλούς μέσα στο παιχνίδι, αντιδράμε έτσι. Όλα είναι με λιγάλι. Το αποδείγμα μας είναι λάδι. Είμαστε μια οικογένεια. Είναι η διοίκηση όλη κοντά μας. Και θα πάμε μέχρι που φτάσουμε. Μέχρι με το Ιωνικό τώρα, το παιχνίδι που είπαμε. Δύσκολη έδρα ο Ιωνικός. Ναι, νεοφώτιστη. Με καλούς παίχτες έμπειρους. Για την κατηγορία την ξέρουν. Εμείς κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά και θα πάμε εκεί και να κερδίσουμε. Βρεθήκαμε στο Δάκο Ζάνης, Ιωάννης Καρκαλάς, και μιλήσαμε με τους ανθρώπους του Ηρακλή Κοζάνης για τη φετινή σεζόν και την πορεία όλων των τμήματων του. Πάμε να δούμε τι μας είπαν ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Στιάπης, ο προπονητής Στέριος Καλομενίδης, ο έφορος των τμήματων υποδομής Γιάννης Μητσιάνης και οι αθλητές Λευτέρης Κωνσταντινίδης και Γιώργος Στιάπης. Στέριο, πρώτη χρονιά στον Ηρακλή. Πρώτη, ναι, πρώτη φέτος. Πώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα για εσάς και η πρώτη γνώμη σου για την ομάδα? Έχουμε ξεκινήσει από το Τσιβέμβριο το πρωτάθλημα του εφηβικού. Γενικά η ομάδα μας, από ό,τι ξέρετε, αποτελείται σχεδόν από το 80-90% από έφηβους παίχτες, οι οποίοι συμμετέχουν και σε αντρικό και όχι απλά συμμετέχουν, πρωταγωνιστούν κιόλας. Αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια που έχουμε κάνει και στο εφηβικό και στο αντρικό έχουμε μόνο νίκες. Συνεχίζουμε. Προχθές κάναμε και μια πάρα πολύ καλή νίκη μέσα στην Σιάτιστα σε μια πολύ δύσκολη έδρα με καλή εμφάνιση. Και αυτό που κοιτάμε είναι παιχνίδι με παιχνίδι, να βελτιωνόμαστε. Το θετικό της ομάδας είναι ότι, επειδή αποτελείται και από έφηβους πολλούς, ότι υπάρχουν πάρα πολύ, πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Αρκεί να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας στην προπόνηση και να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα και νομίζω όλα θα πάνε καλά. 4-4, δηλαδή ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Το πρωτάθλημα έχει ανεβασμένο επίπεδο, πώς, σύμφωνα με τις άλλες χρονιές, έτσι? Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Συμμετέχουν και ομάδες που έχουν μεγαλύτερους παίχτες σε ηλικία, πιο έμπειρους από εμάς. Εμείς έχουμε να δείξουμε τον ενθουσιασμό μας, τη μαχητικότητά μας σαν πιο νέοι. Από εκεί και πέρα υστερούμε σε εμπειρία. Αλλά νομίζω μέχρι τώρα ότι οι νίκες που κάναμε μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν δώσει αυτοπεποίθηση. Και όσο συνεχίζουμε έτσι σε αυτόν τον ρυθμό της προπονήσης, νομίζω μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Στέλιο, πέραν το στόχο το να βοηθάτε τα νεαρά παιδιά να παίξουν μπάσκετ, υπάρχει κανένας υψηλό στόχος? Κοιτάξτε, εμείς στο αντρικό κατεβαίνουμε με γνώμονα το να απολαύσουν τα παιδιά το παιχνίδι. Σίγουρα πάμε σε κάθε μάτς να κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα, ο μεγάλος στόχος της ομάδας, χωρίς να θέλουμε να κρυφτούμε, είναι το πρωτάθλημα του εφηβικού. Η ομάδα είναι δύο φορές πρωταθλήτρια, μία στο Πέδον πρόπερση και μία πέρσι στο εφηβικό, άρα πρέπει να παραμείνουμε στην κορυφή. Το δύσκολο είναι να παραμείνει στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, μένει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Στα χαρτιά, όλοι μας θεωρούν φαβοροί. Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας, να μείνουμε προσγειωμένοι
και αν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει και είμαστε υγιείς, νομίζω στο τέλος θα χαμογελάσουμε. Και το πρωτάθλημα των ανδρών είναι μια σκληρή δοκιμασία για τους έφηβες αθλητές. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορούν σίγουρα να τα παίξουν πιο εμφυλικό. Σίγουρα, ναι. Βοηθάει όταν παίζεις με μεγαλύτερους, πιο έμπειρους παίχτες. Γιατί σας είπα ότι μεγάλος αριθμός παιδιών συμμετέχει στην ανδρική ομάδα και όχι απλώς συμμετέχει, είναι και πρωταγωνιστές. Δηλαδή είναι κάποια παιχνίδια που τα γυρίσαμε μόνο με εφηβική πεντάδα μέσα. Σίγουρα δίνουν αυτοπεποίθηση τα παιδιά αυτό. Όσο με μεγαλύτερους και πιο έμπειρους παίζεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με εβδομάδα. Το δύσκολο είναι η διαχείριση των παιδιών αυτών. Να μείνουν προσγειωμένοι, να κλείσουν τα αυτιά τους και ό,τι πρέπει να κάνουμε, να το κάνουμε στο γήπεδο. Κατά καιρούς πέρασαν αρκετά ταλέντα στο μπάσκετ. Υπάρχει ταλέντο και φέτος στην περιοχή, ξέρω. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει και στη δικιά μας ομάδα. Υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το ταλέντο από μόνο του δεν φτάνει, το γνωρίζουμε. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύει και εκτός προπονήσεων και με γυμναστές. Από εκεί και πέρα το άθλημα έχει πάει πάρα πολύ στην ταχύτητα, στη δύναμη. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε και γρήγορα, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την τάση που υπάρχει στο μπάσκετ. Άλλες φορές τα καταφέρνουμε, άλλες όχι, αλλά ο βασικός μας στόχος είναι αυτός. Χρήστο, συνεχίζουμε στο μπάσκετ, έτσι. Ποια χρονιά αυτή, πρόεδρος? Δεύτερη σαν πρόεδρος. Αλλά στην ομάδα είναι 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ναι, ας πούμε, ξεχνάμε ότι ξεκίνησε το ποδόσφαιρο και σε κέρδισε τον μπάσκετ. Εννοείται. Τα πιο ευγενία σχήματα. Τι γίνεται εδώ πέρα με τον Ηρακλή? Μαθαίνω ότι και πολλά τμήματα υπάρχουν, αλλά και πολλοί αθλητές. Θες να μας γνωρίσεις το σύλλογο? Αποτελείται από 230 παιδιά, αγόρια και κορίτσια μαζί. Έχουμε 9 αγωνιστικά τμήματα. Ανδρών, εφήβων, παιδών Α, παιδών Β. Σε αυτά θα προσθεθούν τώρα και τα τουρνουά που κάνει η ΟΚ με τα Γρανόλευκα Αστέρια. Συν γυναίκες, νεανίδες, κουρασίδες. Είναι 9 αγωνιστικά. Ένα μιλήσει. Και από κάτω τα μίνι. Το προπονητικό τίμημα από πόσα άτομα απαρτίζεται? Το προπονητικό τίμημα αποτελείται από τώρα 6. Είχαμε 7 προπονητές. Μας έφυγε ένας προπονητής λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Φέτος πώς ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις των τμήματων, να ξεκινήσουν πρώτα από το αντρικό? Φέτος ξεκίνησε πρώτα το εφηβικό. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα των εφήβων, γιατί τα παιδιά είναι τρίτη λυκείου, τρίτη με δευτέρα λυκείου. Και λόγω των πανελλήνων εξετάσεων ξεκινάει το εφηβικό για να τελειώσει και να δώσει τα παιδιά εξετάσεις. Γιατί ο πρώτος στόχος είναι τα παιδιά να περάσουν μια σχολή. Το μπάσκετ, άμα είναι κάποιος να πάει ψηλά, θα πάει. Έτσι. Αλλά εμείς αυτό τους λέμε πρώτα τα μαθήματα. Έτσι. Και μετά το μπάσκετ. Και είχαμε ξεκινήσει με ένα τουρνουά, το έχουμε καθιερώσει, είναι η τρίτη χρονιά που πάμε φέτος, στην Έδεσα. Τρεις φορές το πήραμε. Γιατί εκεί πέρα είναι ομάδες που θα τις βρούμε, αν πάρεις το πρωτάθλημα, στην επόμενη φάση. Όπως είπε και ο coach, τα πρωταθλήματα τα παίρνουμε στο γήπεδο, στα λόγια. Μετά από λίγο ξεκίνησε και το αντρικό. Προς το παρόν πάμε καλά, πάρα πολύ καλά. Όπως μας είπε και ο coach. Το θέμα είναι να το ευχαριστούν τα παιδιά, να περνάνε καλά, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα. Και άμα είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Όπως μας είπε και ο coach, ότι και το εφηβικό είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά και το αντρικό που κατά βάση. Προς το παρόν εντάξει, αντρικό, πάμε καλά. Ξεκίνησε καλά. 4-4 το αντρικό. 4-4, ναι. Το εφηβικό πόσο παιχνίδι έχει δώσει? 6-0. 6-0. Τέλειωσε ο πρώτος γύρος, ναι. Το επόμενο παιχνίδι το επόμενο παιχνίδι του ανδρικού είναι μάλλον το επόμενο Σαββατοκύριακο. Παίζουμε εδώ μέσα με τον Αριστοτέλη Φλόρινας. Υπάρχει ένα θέμα λίγο με διαιτητές και κριτές. Δεν υπάρχουν και δυσκολεύεται πολύ η Ένωση να ορίσει αγώνες. Είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα προσπαθούν τα παιδιά που ανέλαβαν εκεί να βγουν καινούργιοι διαιτητές. Στείλαμε κι εμείς κάποια παιδιά από εδώ να γίνουν για να βοηθήσουν την κατάσταση. Παντού τα προβλήματα το ίδιο. Μέσω αυτών των προβλημάτων, πόσο δύσκολο είναι να δουλέψει ένα σύλλογο με 230 διαπαιτήσεις και να τα φέρει εις πέρας? Είναι δύσκολο. Εντάξει, ευτυχώς καθιέρωσε από πέρυσι ο ΟΚ, και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Πληρώνει
τους αγώνες των αναπτυξιακών. Δηλαδή τις διαιτησίες και αυτά τα αναλαμβάνει όλα η ΟΚ. Είναι μεγάλη ανάσα. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματική ομάδα. Συντηρούμαστε με τις συνδρομές τα παιδιά. Και άμα βοηθήσει κάποιος. Οι στόχοι των ομάδων. Συνήθως οι γονείς βοηθάνε. Οι στόχοι τώρα και του αντρικού αγώνα στόχοι... και του γυναικείου, να πιάσουμε και το γυναικείο. Οι στόχοι είναι όπως πέρυσι. Οι γυναίκες είχαν βγει πρωταθλήτρες, οι νεανίδες πρωταθλήτρες. Οι κουρασίδες και αυτές είχαν βγει πρωταθλήτρες και πήγαν τελική φάση πανελλήνων κουρασίδων. Είχε γίνει στη Ραφίνα. Είχαν παίξει τον όμιλο με Παναθηναϊκό, Ηρακλής Κουζάνης, Άρης και Πας Γιάννα. Α, και φέτος δηλαδή περιμένουμε μια... Ευελπιστούμε ότι τα ίδια. Πέρυσι είχαμε βγει πρωταθλητές εφήβων και είχαμε πάρει τέταρτη θέση στο αντρικό. Γιάννη, πόσα χρόνια στο Ηρακλή? Στην Ηρακλή, σαν μέλος της διοίκησης, είμαι ένα χρόνο μόνο. Ασχολούμαι από πίσω, στα παρασκήνια, με τις ακαδημίες κυρίως. Και βοηθούσα και τον προπονητή σε διάφορα, επειδή τραβάω με κάμερα τους αγώνες και με στατιστικά και τέτοια. Αλλά πλέον κυρίως ασχολούμαι με τις ακαδημίες. Σαν έφορος στις ακαδημίες, υπεύθυνος στα τμήματα τα πιο μικρά. Και βοηθάω βέβαια και στο ανδρικό εδώ, γιατί παίζει ακόμα και ο γιος μου στο εφηβικό και ανδρικό μαζί, και ο γιος του Προέδρου. Στα τμήματα υποδομών, έτσι, παραπάνω στα μικρά τμήματα. Ναι. Για πες μου, πόσο δύσκολο είναι να τα μικρά να τα απεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες που μίλησε και ο Πρόεδρος? Κοιτάξτε, τα μικρά θέλουν να είναι μέσα στον αθλητισμό, θέλουν να είναι σε ομάδες, τους αρέσει να είναι μέλος μιας ομάδας. Και βέβαια μαθαίνουν πολλά πράγματα μέσα από αυτό, γιατί μαθαίνουν την πειθαρχία, μαθαίνουν βέβαια το άθλημα. Σιγά σιγά, όσο μεγαλώνουν πιο πολύ, όσο είναι μικρά, το είναι πιο παιχνίδι το θέμα. Οι προπονητές τους έχουμε ανάλογα με την ηλικία, είναι ο κατάλληλος που στο κάθε τμήμα, τέλος πάντων. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα, έχουμε 240 παιδιά περίπου, από πρώτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικίου. Είμαστε η ομάδα που δουλεύει στο αναπτυξιακό κομμάτι πάντα. Δηλαδή και το αντρικό μας αποτελείται από 9 εφήβους και 3 άντρες. Είναι ουσιαστικά το εφηβικό. Σαν ομάδα έχουμε επιτυχίες. Έχουμε πάει σε πανελλήνια πρωταθλήματα, πανελλήνιο παιδών, πανελλήνιο κορασίδων πέρσι, που πήγαν πολύ καλά τα κορίτσια. Αυτά. Δείχνει ότι παρόν έχει ο Ηρακλής. Μέλλον, εσύ που είσαι στα μικρά τα λεπτά, έχει? Σας είπα, μέλλον υπάρχει, έχουμε πάρα πολλά παιδιά από πίσω, ικανούς προπονητές και έχουμε πρόσφατα μπει σε ένα πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, το Under 12, το οποίο θα μας δώσει και υλικό και τεχνογνωσία, δηλαδή πρόγραμμα προπονήσεων μας έχουν δώσει στους προπονητές ήδη και το εφαρμόζουν ήδη εδώ και ένα μήνα και έρχονται συχνά και μας αξιολογούν γι' αυτό, τους προπονητές κυρίως. Αυτά. Με τις ώρες προπονήσεων, γιατί τόσο παιδιά, υπάρχουν δυσκολίες. Είτε για παιδικές, έτσι, αλλά είτε και να μπορέσουν να κάνουν την προπόνηση που πρέπει. Υπάρχουν αρκετά γήπεδα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές ομάδες. Δεν είναι μόνο μπάσκετ, είναι το βόλεϊ, είναι το χάντμπολ, το οποίο είναι και τα δύο αθλήματα σε εθνικές κατηγορίες και προηγούνται πάντα του μπάσκετ. Το μπάσκετ πλέον φέτος τουλάχιστον στην Κοζάνη δεν έχει ομάδα σε εθνική κατηγορία. Και είμαστε πάντα πιο πίσω στις ώρες. Παλεύουμε για να βρούμε μία ώρα έστω παραπάνω για να κάνουμε μια προπόνηση καλύτερη. Γιατί εδώ στο ΔΑΚ Κοζάνης η κάθε προπόνηση είναι μία ώρα και 10 λεπτά. Δηλαδή δεν προλαβαίνει ο προπονητής να κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει. Κυρίως εδώ για μια προπόνηση ή και σε άλλο κλειστά? Όχι, γίνονται σε όλα τα κλειστά και δημοτικά και σχολικά. Στο Τρίτο Γυμνάσιο, στο Κλειστό της Κούρκας, στο Λιάπιο, στο Βαλταδόριο, σε όλα. Υπάρχουν αρκετά. Αλλά είναι τα τμήματα μοιρασμένα. Εδώ κάνουν μόνο τα μεγάλα τμήματα, το εφηβικό και το ανδρικό. Άρα και... μέσω αυτών των δυσκολιών βλέπουμε έναν Ηρακλή να επιτυχαίνει. Προσπαθούμε, πιάνουμε τον παλμό του κόσμου, θέλουμε και άλλα παιδιά να έρθουν στην ομάδα. Για όλους υπάρχει μία θέση. Δεν θα γίνουν όλοι πρωταθλητές βέβαια μέσα από αυτό. Να μάθουν να είναι μέσα στον αθλητισμό, να φύγουν από τα... Τέλος πάντων, από τις κακές επιρροές, αυτό ήθελα να πω. Αν είμαι στον αθλητισμό, τα παιδιά. Έτσι, έχουν άμυνα. Έτσι, αυτό. Γιώργο, πόσο χρόνο είναι το μπάσκετ που ασχολείσαι? 8-9. Εδώ στον Ηρακλή. Εδώ όλα στην Ηρακλή. Πώς πάει φέτος η ομάδα? Εντάξει, η ομάδα φέτος πάει πολύ καλά. Κερδίζουμε και έχουμε ένα καλό κλίμα.
Μέχρι τώρα, όπως μας είπε και ο προπονητής σου, 4-4. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος σου, δηλαδή? Ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και να το επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Γιατί είμαστε και τρίτη λυκείου και όσο να είναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο για μπάσκετ. Οπότε κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι να το επαναλαμβάνουμε. Όπως είπες, τρίτη λυκείου και μπάσκετ, μπορεί να τα καταφέρει ένα παιδί και τα δύο μαζί, αν θέλει? Άμα θέλει, σίγουρα. Εντάξει, σε ένα βαθμό βέβαια, όχι συνέχεια. Πρώτα τα μαθήματα και μετά στον χρόνο που περισσεύει να βάλει και τον μπάσκετ. Σε τι θέση αγωνίζεσαι εσύ? 4. Δευτέρη, εσύ πόσα χρόνια στο Ηρακλή και πόσα χρόνια με τον μπάσκετ? Στο Ηρακλή είναι η πρώτη μου χρονιά φέτος ήρθα και μπάσκετ παίζω από Δευτέρα Δημοτικού. Δευτέρα Δημοτικού, πού ξεκίνησες, πήγες? Ξεκίνησα από το Μέγα Αλέξανδρο και μετά πήγα στους Διόσκουρους και φέτος ήρθα στην Ηρακλή. Πώς βλέπεις εδώ την ομάδα, τις εργασίες με τους συμπαίχτες σου αλλά και με τον προπονητή? Με τους συμπαίχτες ήμασταν από παλιά φίλοι πριν έρθω στον Ηρακλή και έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα. Σε τι θέση ορίζεσαι? Στον Άσο. Α, playmaker δηλαδή. Playmaker, ναι. Είσαι το μυαλό της ομάδας. Εντάξει. Εσύ πώς βλέπεις το πρωτάθλημα αυτό? Εντάξει, είναι ανταγωνιστικό και μέχρι στιγμής έχουμε ανταπεξέλθει καλά. Εσύ μέχρι πότε παίζεις μπάλα? Μέχρι που να σταματήσω το όριο. Το όριο δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει. Μέχρι, θα περιμένω τον γιο μου. Θα περιμένω και τον γιο μου να παίξει, ναι, να παίξει έστω ένα λεπτό δύο και θα... Θα παίξει συμπαίκτης? Ναι, ναι, θα παίξω. Ναι, αλλά συμπαίκτης, αντίπαλος θα περιμένω. Το παράπονο όμως τον κάνεις και όλος, πόσο ο γιος έγινε Παναθηναϊκός ενώ είσαι παπουτσής? Είναι καψούρα του πεθερού. Ο πεθερός μου είναι η καψούρα του και τον έκανε μάλλον Παναθηναϊκό. Εγώ είμαι ΑΕΚ κόκαλος, πρόεδρε μου. ΑΕΚ. Και θα είμαι τρεμπλούχος φέτος. Θα τα πάρω και τα τρία. Να ζήσεις Μανώλη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένας ο φως.